σήμερα, κύριε Πυρδίκη. Τη χαιρότησε. Να ησυχάσετε, να ησυχάσουμε όλοι. Βάζεις να, να ησυχάσει ο κόσμος από εμάς. Είστε ησυχάσει. Τι καλά κάνετε. Ζεστό καλοκαίρι. Είστε εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού, άρα πρέπει να είστε 24 ώρες 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο στο πόστο σας. Δεν διαφορείτε, φαντάζομαι. Γιατί άμα πάτε διακοπές εκεί, δεν σας πλησιάζουν να σας πούνε τι γίνεται και πώς πάμε. Εξαρτάται. Υπάρχουν από τους που ασχολούνται στην πολιτική στην Κύπρο, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές στη Χαβάη. Σε εξωτικά μέρη. Στη Χαβάη, για παράδειγμα. Και πολύ ωραία. Σε Ηχέλλες, Άγιο Μαυρίκιο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Νότιο Αφρική, ελληνικά νησιά. Εκεί δεν είναι καλά, δεν είναι προνομιακός προορισμός. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Όταν πηγαίνει σε ξενοδοχείο 7 αστερών. Έχει και τέτοια. Έχει και τέτοιους πολιτικούς στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λιγάκι την πολιτική επικαιρότητα, κύριε Πυρδίκη. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο Κυπριακό. Θέλω έτσι το σχόλιο σας για τις καταγγελίες του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη, του Γενικού Ελεγκτή, για το Προεδρικό. Λέει ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί όσον αφορά τους συμβούλους του Προεδρικού. Υπάρχει απάντηση. Και έχει ανοίξει ένα μέτωπο το Προεδρικό με τον κύριο Οδυσσέα. Ένα σχόλιο. Αχ, Ανδρέα μου, δεν είναι καταγγελίες, είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό τεράστια ευθύνη φέρει και η Βουλή, η οποία πάρα πολλές φορές έχει κληθεί από το κύριο των οικολόγων να μην εγκρίνει κονδύλια για πληρωμή αυτών των συμβούλων, εάν δεν γίνουν αυτοί οι κανονισμοί. Ναι. Αυτές, ο πούσουλας, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργοδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι αποσπάσεις είτε είναι προσλήψεις, ναι, στο Προεδρικό. Έχει παραγίνει το κακό. Ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του αείμνηστου του Δημήτρη Χριστόφια, και συνεχίζεται σήμερα με αυτή την κυβέρνηση και έχει με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή αυξάνεται συνεχώς το προσωπικό χωρίς να δικαιολογείται. Και τα κόστη. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα η μισθή αυτών των ανθρώπων, αλλά και το διοικητικό κόστος, τα ταξίδια, οι αποστολές. Δεν αναφέρεται μόνο στο πώς λειτουργούν και κάτω ποιο καθεστώς αυτοί. Αναφέρεται στην έκθεσή του και για κάποια πράγματα, για παράδειγμα, λέει, πάνε ταξίδια, αγοράζουν εισιτήρια χωρίς να υπάρχει προσφορά. Έτσι. Αυτό μόλις είπα. Ναι, τα κόστη, τα αποστολές, τα ταξίδια, όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο αριθμός. Δεν είναι μόνο αριθμός. Είναι και το τι κάνουν. Πρέπει να γίνει, να μπει αυτός ο κανονισμός, μας τον έχει υποσχεθεί από χρόνια. Δυστυχώς ούτε και η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής, φαίνεται να είναι αυστηρή σε αυτό το θέμα. Ναι. Κακός, πολύ κακός, πραγματικά πολύ κακός. Τι, μπορεί να έχετε ρόλο εσείς εκεί σε αυτό το θέμα. Δεν εγκρίνουμε το κονδύλι. Μάλιστα. Άμα δεν υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν. Φέρει ευθύνη και η Βουλή σε αυτή την ιστορία. Εντάξει, φέρει Βουλή ευθύνη. Το θέμα όμως είναι η αντίδραση. Εγώ αυτό θέλω να μου σχολιάσετε. Η αντίδραση των κυβερνώντων. Ναι. Είναι η φυσιολογική αντίδραση των κυβερνώντων στην Κύπρο. Κανένας δεν δέχεται κριτική και κανένας δεν δέχεται να ελέγχεται, ιδίως όταν νομίζει ότι έχει το πάνω χέρι και έχει την απόλυτη εξουσία. Λυπούμε για την αντίδραση του Προεδρικού. Είναι σε παράπτωμα, διότι υπάρχει, υποτίθεται, προφορικά τουλάχιστον δέσμευση ενώπιον της Βουλής ότι θα γίνουν τουλάχιστον οι κανονισμοί για την πρόσληψη και την απόσπαση προσωπικού στο Προεδρικό. Οργανόγραμμα. Να υπάρχει και οργανόγραμμα στο Προεδρικό. Δηλαδή όποιο θέλεις βάζεις εκεί πέρα, όπου θέλεις το βάζεις, με οποιαδήποτε προσόντα εφευρηθούν για την κάθε περίπτωση. Μπάχαλο, το αποκάλυψα πριν λίγο. Κάποιος μιλάει και για συνταξιούχος με το μανδύα των προσφοράς, των δελτίων προσφοράς. Μάλιστα. Εντάξει, είναι θεματάκια που κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν σε τάξη. Μαζεύουν προσωπικό από τις υπηρεσίες, δηλαδή χωρίς να υπάρχει λόγος. Απλά και μόνο γιατί θέλουν κάποιοι να πάρουν τους δικούς τους ανθρώπους στο Προεδρικό και θέλουν και κάποιοι να φύγουν από εκεί που είναι στην εργασία τους και να πάνε στο Προεδρικό. Ίσως γιατί στο Προεδρικό νιώθουν ότι θα είναι πιο ξεκούραστοι. Λογικό, μπορεί να μην είναι αυτό. Λογικό, δεν είναι όμως ο κάθε πρόεδρος να θέλει δίπλα του τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλες τις παιδιά, τις γραμματείς, για τις καθαρίστριες, για όλο τον κόσμο. Για να δημιουργούνται, ναι, και θέσεις για να μαζευτούν εκεί γύρω από τον πρόεδρο, όχι μόνο οι δικοί του άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φύγουν από την υπηρεσία τους, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν μια θέση η οποία είναι πιο άνετη, με λιγότερη φασαρία, λιγότερο φόρτο εργασίας. Ναι.
Τα έχει αυτά. Θα μπορούσα να πω μια λέξη για το τι κάνουμε πάνω στο Προεδρικό, αλλά δεν σπάνε. Μην την πείσεις, μας ακούν και παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει εξελίξει βέβαια, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε καταγγελίες του Οδυσσέα. Απλά, όταν δεν αφορούν κάποιους, τους ίδιους μάλλον, το περνάνε όμορφα. Όταν αφορούν τους ίδιους, αντιδρούν. Έτσι σημαίνει πάντα με τον Οδυσσέα. Όμως, ναι, έχει μια περίπτωση και ξέρω από πρώτο χέρι που αναφέρεται σε χρησιμοποίηση του κρατικού αυτοκινήτου από σε ιδιωτικές στιγμές, που δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι οι δύο περιπτώσεις που αναφέρεται ο κύριος Οδυσσέας, το συγκεκριμένο άτομο, τη μία ήταν στο Προεδρικό, στο Τρόοδο, σε σύσκεψη των Επιτρόπων, και την άλλη φορά ήταν σε μια άλλη έτσι πάλι κρατική αποστολή. Όταν γράφει την έκθεση του Γενικός Ελεκτής, τη στέλνει σε αυτόν τον οποίο ελέγχει και του ζητάει τα σχόλια του. Ναι. Άρα έχει την ευκαιρία, αν θεωρεί ότι αξίζει τον, ναι, τον λόγο, αυτός που λέγεται να δώσει απαντήσεις. Δεν νομίζω να δόθηκαν απαντήσεις, λογικές απαντήσεις, και να είναι αυτά που λες μέσα στις λογικές απαντήσεις και να μην τις έλαβε υπόψη του ο Γενικός Ελεκτής.